ήλθες. Καλησπέρα. Καλώς θα μου επιτρέψεις όμως, έχουμε πολύ σοβαρό ρεπορτάζ, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Με τα λόγου γνώσεως, το ΣΥΓΜΑ θα φέρει στο φως απόψε δύο πολύ σοβαρές πληροφορίες και θα ζητήσουμε και επίσημα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τις ακούσει και να τις διερευνήσει. Προδεκαημέρου περίπου Βαρυπινίτης. Σε σημασμένος Βαρυπινίτης, με καταδίκη για πολύ πολύ σοβαρά εγκλήματα, επισκέφθηκε την οικογένειά του. Υπευλήθη λίστα καλεσμένων, όσοι ηθιστές στην Επιτροπή, πλην όμως στη σύναξη αυτή ήταν παρόν και άνθρωπος του υποκόσμου με πολύ πολύ βαρύ ιστορικό, το οποίο δεν συγκαταλεγόταν σε αυτή τη λίστα. Το περιστατικό μάλιστα, αυτή η συνέβρεση όλων, έγινε στην παρουσία δεσμοφυλάκων και αστυνομικών. Και η υπόθεση έμεινε στα μουλοχτά και αυτό πριν από 10-12 ημέρες. Γίνεται αντιληπτό για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό και γεννά και πολύ σοβαρά ερωτήματα, πώς διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια όταν ένας Βαρυπινίτης σε οικογενειακό δίθεν συμπόσιο έρχεται σε επαφή με άλλα εγκληματικά στοιχεία. Η δεύτερη πληροφορία. Στο περιβόητο γεύμα του Κομωτή. Εκεί μαθαίνουμε, υπευλήθη στην Επιτροπή Κατάταξης, λίστα 6 καλεσμένων. Στην πορεία, οι καλεσμένοι έγιναν 23. Και μαθαίνουμε ότι η αναθεωρημένη λίστα ουδέποτε υπευλήθη στην Επιτροπή Κατάταξης. Άρα, Χρύσανθε, καλές υπαύσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όμως θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος, γιατί το πρώτο περιστατικό προδεκαημέρου καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ πιο σοβαρό από την υπόθεση του Κομωτή και αν δεν ληφθούν μέτρα, πιθανόν να έχουμε επαναλήψεις και να θρυνήσουμε και θύματα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο τραγικά από ό,τι τα περιγράφεις. Να σου πω γιατί. Γιατί όχι μόνο δεν είμαστε προμηθείς, αλλά επιμηθείς, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Δεν φτάνει λοιπόν που τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και δεν μαθαίνουμε από τα παθήματα μας. Γιατί αυτά που περιγράφεις δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Συμβαίνουν σε μια χώρα όπου πριν περίπου μια δωδεκαετία βρέθηκε Βαρυπινίτης να κάνει σχεδόν διακοπές σε ιατρικό κέντρο χωρίς να ξέρουν πώς και γιατί μπαινόβγαινε τα βράδια και πότε τον ανακάλυψαν. Τον ανακάλυψαν όταν έγινε ένα τροχαίο στη στάση κράτους. Με αποτέλεσμα να έχουμε παρέτηση εκεί του Υπουργού Δικαιοσύνης και του τότε Αρχηγού της Αστυνομίας. Ναι. Έτσι. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, όχι την ίδια στιγμή, κάποια χρόνια μετά, και το αναφέρω αυτό γιατί είμαι μάρτυρας του συγκεκριμένου γεγονότος, δεν το άκουσα, το γνωρίζω, έτσι. Βαρυπινίτης, ο οποίος είναι μέσα για έγκλημα κατά της ζωής, βρέθηκε να συμμετέχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο δρόμο, σε ένα από τα δρομάκια της Λευκωσίας και να πουλεί λαχνούς και σχεδόν θα πουλούσε λαχνό στη μάνα του δολοφονημένου από το ίδιο αυτό το πρόσωπο. Ίδιο. Από τον ίδιο. Σκεφτείτε τώρα, να είσαι η μάνα του θύματος και να διασταυρώνεις το πέρασμά σου με τον δράστη, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα από δικαστήριο πριν από 1-2 χρόνια. Αυτό δεν είναι κράτος. Είναι μπάχαλο, είναι μπανανία. Και είναι μπανανία όχι καθ' υπερβολή. Είναι μπανανία με όλη την έννοια της λέξης. Και δεν βρίσκεται ένας τύπος να καθίσει πάνω στο πρόβλημα και να το διορθώσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω Βαρυπινίτες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της ζωής να διοργανώνουν συμπούσια και να καλούν και 20 άτομα. Διερωτούμε δηλαδή τι πρακτική είναι αυτή και πώς συνεισφέρει αυτή η πρακτική. Και να πω και κάτι δηλαδή. Αν εγώ είμαι γείτονας σε αυτό το σπίτι που διοργανώνεται αυτό το συμπούσι, είμαι δικαιολογημένο να αισθάνομαι ανασφάλεια. Είναι κράτος αυτό σοβαρό? Ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα στο δικαστήριο σκότωσε μια γυναίκα, έγκυο και ένα παιδί 3 χρόνων. Άρα ο σεβασμός και η εκτίμηση που έχει στην ανθρώπινη ζωή είναι εκεί.
Τον αφήνεις να έρχεται σε επαφή με όλη τη γειτονιά και με όλη την πόλη. Και τι συμφρονισμός είναι αυτός. Και οι 20 που έρχεται σε επαφή, γιατί έρχεται σε επαφή. Για να μην το πιάσουν τα ψυχολογικά. Και επανήλθε η κοινωνική ειρήνη. Ένα από τα πράγματα που υποτίθεται ότι φέρνει μια ποινή μαζί της είναι και να επανέλθει η κοινωνική ειρήνη η οποία διαταράχθηκε δια του εγκλήματος. Πώς επανέρχεται. Εδώ τη βιάζει ασύστολα κάθε φορά που τον βλέπει μπροστά της η κοινωνία. Εδώ γίνονται συμπόσια οικογενειακά υπό το πρόσχημα και την ταπέλα της επίσκεψης του δικαιώματος επίσκεψης στην οικογένεια. Μα τι δικαίωμα είναι αυτό. Και οργανώνονται εγκλήματα. Μα τι δικαίωμα είναι αυτό. Και Όταν πρώην κατάδικος συναντάται σε τραπέζι με σε σημασμένο βερπινίτη, τι θα πούν τα νέα της γειτονιάς. Θα μου πούν, καλά, τι θέλετε, να τους οδηγούμε στην ηλεκτρική καρέκλα. Θα απαντώ, γιατί σε αυτόν τον τόπο πρέπει να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν μπορούμε μια φορά να δούμε μια κατάσταση σοβαρά. Να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, να πούμε πώς θέλουμε εμείς να αντιμετωπίζουμε τους βαρυπινίτες. Πότε πιάνουν άδεια για να πας στο σπίτι. Αυτές οι επισκέψεις, οι επαφές με την οικογένεια μπορούν να γίνονται εντός των φυλακών, σε ένα διαμορφωμένο χώρο, σε ένα ειδικά φυλαγμένο χώρο, ώστε να μην κινδυνεύουν και άνθρωποι που μένουν στις γειτονιές, στα διαμερίσματα, δίπλα από εκεί που διοργάνονται αυτά τα τσιμπούσια. Και τι τσιμπούσια θα διοργάνονται. Ένας βαρυπινίτης θα κάνει και πάρτι 20 και 25 και 50 ατόμων. Τι ποινή και τι σοφρονισμός έρχεται όταν έχει αυτή τη θέση και σχέση. Και υπάρχουν όποιος... και τα βραχιολάκια, Χρυσάνθε. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι... Που θα μπορούσαν να τα φέρουν οι βαρυπινίτες που κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, τέλος πάντων. Και κάθε φορά που θα αποφασίζει ένας βαρυπινίτης να κάνει ένα τσιμπούσι, θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώνει και 7-10 αστυνομικούς να το συνοδεύουν. Και οι αστυνομικοί ξαφνικά να μετατρέπονται και σε συμμετέχοντες του τσιμπουσιού ή και σε γκαρσόνια. Πηγαίνετε φέρτε μου μπύρες, πηγαίνετε φέρτε μου κουακόλες. Και όταν δεν πάνε αυτοί θα πηγαίνει ο βαρυπινίτης να τις φέρνει. Δηλαδή κάθε φορά που λέμε ότι αγγίζουμε πάτο, διαπιστώνουμε ο πάτος δεν είναι εκεί, είναι ακόμα 2 μέτρα πιο κάτω. Είναι λες και κάποιος θέλει να μας ρουφήξει όλο το μυαλό από τον εγκέφαλο μας και να μην μας μείνει μυαλό με αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα σε αυτόν τον τόπο. Διερωτάται και πολλοί κόσμος κάποιες φορές γιατί εκνευριζόμαστε. Μα εκνευριζόμαστε γιατί κάθε φορά λέμε φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει. Φτάνει να μπει ένα τέλος. Εδώ σε αυτή τη θέση δεν είπαμε ότι καθένας που αναλαμβάνει μια θέση ισχύως, μια θέση ευθύνης, μια θέση προσφοράς, τη νύχτα δεν κοιμάται και το πρώτο πράγμα που κάνει, έχοντας υπόψη μας το Μαρί, είναι... Τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να ελέγξω ώστε είτε με τις ενέργειες μου είτε όχι με τις ενέργειες μου, με την αμέλεια μου πάντως να μην οδηγήσω τα πράγματα σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Γιατί και ο δόλος είναι πρόβλημα, έτσι, αλλά και η αμέλεια είναι ζήτημα. Προφανώς. Ποια είναι τα πεδία ευθύνης μου. Αυτό το πράγμα δηλαδή με τους κατάδικους από τη στιγμή που μας έτυχε πριν 12, πριν 10, πριν 5, δεν πρέπει ένας να κάτσει και να το λύσει. 21 αποδράσεις είχαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει κάποιος να το λύσει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που ακολουθούνται. Ποιος τους διάβασε, από πού έρχονται, υπάρχει μια χάρτα, υπάρχει μια πρακτική, συνεβούλευσε κάποιος. Ποιες άλλες χώρες εφαρμόζουν το ίδιο. Εγώ πρώτη φορά ακούω βαρυπινίτης, ο οποίος όχι πριν 15, πριν 2-3 χρόνια σκότωσε μια γυναίκα και ένα παιδί να διοργανώνει και εγλέντια. Πρώτη φορά ακούω. Πότε, θα το πω και αυτό, σε μια κοινωνία και σε ένα πλανήτη, ο οποίος κλειδώθηκε για 3 χρόνια με τον COVID, γιατί, για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Και εδώ ένας άνθρωπος στέρισε 2 ανθρώπινες ζωές και δικαιούται να κάνει πάρτι. 3 ακόμη. Δικαιούται να κάνει πάρτι. Με 20 και 25 άτομα. Άρα, ορθά ο πρόεδρος έπραξε. Όχι, θα πρέπει να διερευνήσει γεγονότα των 15 ημερών. Εγώ αναμένω αύριο να ακούσω σωστό. Ότι έχει διαταχθεί με οδηγία του πρόεδρου έρευνα. Πάω λίγο πιο πίσω. Ορθά έπρεξε και αντικατέστησε. Κατ' εμένα, ιδανικά. Θα έπρεπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ναι, είναι καινούργιος, δεν μπορεί να φέρει τις ευθύνες
για όλο το, τις διαχρονικές. Ένας άνθρωπος που διορίστηκε πριν μερικούς μήνες, αλλά θα έπρεπε σχηματικά να βάλει την παρέτηση πάνω στο τραπέζι και να πει: «Πρόσεχε, τη δική σου δεν τη δέχομαι. Οι άλλοι όλοι τελειώσαμε». Γιατί τελειώσαμε, γιατί είναι κακοί άνθρωποι? Όχι, τελειώσαμε γιατί στη βάρδιά τους, στη βάρδιά τους, το λέω σχηματικά, συνέβη και κάτι που πάντως σε ένα σοβαρό κράτος δεν θα έπρεπε να έχει επιγεσίας να συμβεί. Έτσι, έχουμε πει ότι ο τελικός χειριστής είναι εκεί για να λαμβάνει την ευθύνη. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έτσι έχουν οι θέσεις ευθύνης. Την ίδια στιγμή... Ίσως όμως στην περίπτωση του διευθυντή των φυλακών και ίσως και στην περίπτωση του υπουργού, να έπρεπε να δοθεί εκείνη η πίστοση χρόνου που δικαιούται ο καθένας που αναλαμβάνει ένα νέο πόστο να αποδείξει. Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος εν τη σοφία του οριζόντια αποφάσισε αυτό. Έχει δημιουργήσει τώρα μια μεγαλύτερη ευθύνη ο πρόεδρος. Ακούγοντας και τις δηλώσεις του αρχηγού και του υπαρχηγού του σημερινού, στους οποίους ευχόμαστε καλή επιτυχία, έχει δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ευθύνη. Ξέρετε ποια είναι? Αύριο μεθαύριο που θα ξεκινήσουν οι διορισμοί, ο πρόεδρος πρέπει να θωρακίσει τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του απέναντι στα κόμματα. Οι διορισμοί που θα γίνουν δεν θα πρέπει να είναι με κομματικές λίστες. Δεν θα πρέπει να είναι ποιος τηλεφώνησε σε ποιον. Θα πρέπει να είναι ανάλογα με το πόσο μεγάλη προσφορά μπορεί να κάνει κάποιος και πόσα πολλά προσόντα έχει κάποιος. Τελειώσαμε. Αν θέλει ο πρόεδρος να πάμε σε μια αστυνομία με προσόντα, ο ίδιος έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Δεν μπορεί κανένας άλλος να το κάνει. Έτσι. Να πει ότι δεν θέλω κομματικές λίστες. Θα αποφασίσει ο αρχηγός με βάση την ικανότητα. Για να έχει και την ευθύνη ο αρχηγός μετά. Για τους αξιωματικούς του, για τους πρώτους, για τους δεύτερους. Για τις επιλογές του. Και ο αρχηγός έχει δύο αποστολές. Η μία είναι αυτή που ορθά λέει να κερδίσει ξανά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, και άλλη, ξέρεις ποια είναι? Να κερδίσει και το αίσθημα της αυτοπεποίθησης του αστυνομικού. Πρέπει να πάει όπου υπάρχει αστυνομικός, να τον δει που βγάζει βάρδια μόνος του ώρα 3 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσιάς Λεμεσού, γιατί δεν έχει άλλον να πάει μαζί του, και να του πει κάτι, να του λύσει το πρόβλημα του. Έτσι, και να δώσει όπλα στους αστυνομικούς. Γιατί αστυνομικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί. Είναι παραμελημένοι όμως και αδικούνται λόγω αυτής της κομματοκρατίας που για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο διεφθαρμένοι είναι. Έτσι. Μένουν στο περιθώριο οι καλοί και τα σάπια μήλα βασιλεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσανθε. Σε συλλήψεις δύο καταζητούμενων της Ιντερπόλ.